Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω την έκπληξή μου, διότι έμαθα πριν μισή ώρα ότι θα είναι σε λίγο ο Πρωθυπουργός εδώ. Μου θυμίζει κάποιους που περιμένουν να λείπουν οι υπόλοιποι και έρχεται κρυφά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως επίσης ήταν απόν όταν αναφερθήκαμε στο μεσοπρόθεσμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, γιατί αναφερόταν στα επόμενα 3-4-5 χρόνια. Όταν λοιπόν λείπεις στα μείζονο σημασία ζητήματα, δεν μιλάω για ρήψη, σας πει εγώ, δεν λέω ότι φυγομαχή ή φυγοπονή, δεν με απασχολούν αυτά. Μιλάω όμως για τα αυτονόητα. Δεν μπορεί να μην είσαι εδώ ως Πρωθυπουργός ή οι βουλευτές του να μαζεύονται σιγά σιγά, γιατί έμαθαν ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας να μιλήσει και απαξιώνουν το κοινοβούλιο, έτσι να το πω, και τη δημοκρατία με τις επιλογές τους πολλές φορές. Ας το αφήσουμε. Να πάμε στον Ε65. Ένας δρόμος Γιοφύρη της Άρτας. Από το 2007, επειδή, κύριε Υπουργέ, όλοι προερχόμεθα από τη Μακεδονία, ένας δρόμος ο οποίος θα μπορούσε να είναι δρόμος εξωστρέφειας και όχι εσωστρέφειας. Ένας δρόμος, κύριε Υπουργέ, που αν είχε πραγματικά κάθε τους οδούς εδώ και περίπου 15 χρόνια προς την Ανατολική Ευρώπη, αναφέρομαι Βουλγαρία, Ρουμανία, με συνδέσεις, θα μπορούσε να είναι η πύλη της Βαλκανικής, η πραγματική πύλη, από πολλούς νομούς της χώρας. Ούτε ο νόμος Πέλλας έχει διέξοδο πραγματική, ούτε και η Φλόρινα έχει διέξοδο πραγματική. Ακόμη και ο νομός Σερών τελευταία, ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να βάλει διόδια την ώρα που 50 μέτρα μετά το Τελωνείο, δεν το κατάλαβα. Λείπει ο Υπουργός. Φαντάζομαι θα μας απαντήσει σε λίγο. Όσο και την εταιρεία τη συγκεκριμένη, δεν θα μπω στη σκανδαλολογία. Δεν είμαι από αυτούς που μπαίνουν στα κολλητιλίκια ή στις φιλίες, στις εξυπηρετήσεις ανθρώπων που είναι δίπλα σε ένα κόμμα ή σε μια κυβέρνηση. Όμως, πρέπει να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο κονσόρτσιουμ, η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει τουλάχιστον πάρει τη μερίδα του λέοντος από την κυβέρνηση. Συμπτωματικά. Εύχομαι να μην είναι σύμπτωμα ύψεως και συναλλαγής και διαπλοκής. 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι οι δρόμοι, αυτά που ετοιμάζονται, οι υποδομές κτλ. Η συγκεκριμένη εταιρεία δρομολογεί και άλλου είδους έργα. Ως επιχειρηματίας, εγώ δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Ο επιχειρηματίας κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση πρέπει να σταθμίσει αν αυτό που κάνει είναι ορθό και σωστό και αν η μονίμως εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ανθρώπων, μόνιμα γίνεται αυτό, είναι προς το καλό της πολυμορφίας, ποικιλίας, αλλά και κυρίως, θα το πω ευθέως, διαφάνειας. Γιατί μυρίζει. Μυρίζει η ιστορία. Η ίδια εταιρεία θα πάρει και μαζικά έργα 1,7 δις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που ένας άνθρωπος, μια επιχείρηση, μπορεί να έχει 15 διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικά αντικείμενα. Μην αφήσουν τίποτα όρθιο, ρε παιδί μου. 5, 6, 10 ολιγάρχες στην Ελλάδα, από την καρφίτσα μέχρι τον δρόμο, από το διαστημόπλαιο, λέω τώρα έτσι διασταλτικά, μέχρι και το τελευταίο άχυρο, το θέλουν δικό τους. Να μην υπάρχουν οι επόμενοι, οι προηγούμενοι, να μην υπάρχει κανένας άλλος. Η λογική του να πεθάνει ο άλλος για να ζήσω εγώ. Λάθος λογική. Πήρε και 40 εκατομμύρια από ό,τι έμαθα λόγω κλειδώματος. Εισπράττει βέβαια σταθερή αποζημίωση, γιατί δεν βάλαμε διόδια στη Βαρυμπόμπη, στον Διόνυσο, στη Νέα Οδό, ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε, με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο μου λέτε ότι επιχειρηματίας ο οποίος επενδύει, όταν δεν πάει καλά η δουλειά του, πρέπει να αποζημιώνεται σώνει και καλά από την πολιτεία. Με το ίδιο σκεπτικό στις επιχειρήσεις της δικής μου, πρέπει να αποζημιωθώ εγώ για τη χασούρα και να βγάλω και κέρδος. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία σε μια κυβέρνηση που είναι εναντίον του κρατικισμού, του κρατισμού καλύτερα, και είναι υπέρ της φιλελεύθερης αντίληψης, να είναι φιλελεύθερη μόνο για τα δικαιώματα των εργαζομένων, μόνο για την καταδυνάστευση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά στις μεγάλες επιχειρήσεις και στην ελίτ είναι απλόχερα, η κρατική βοήθεια δίδεται απλόχερα. Με αυτά εμείς διαφωνούμε. Εμείς είμαστε υπέρ του να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας πολίτης, αυτός που πεινάει. Σταματήστε να μοιράζετε χρήματα στους πλουσίους. Δεν τα χρειάζονται. Από την άλλη, είμαστε ο πιο ευφυής πολυμήχανος λαός, αλλά δεν ξέρω ποιος εφήβρε αυτή την εξαιρετική ιδέα να έχουμε σε κάθε δρόμο και διόδια. Δηλαδή πρέπει να είναι πολυμήχανος Οδυσσέας αυτός. Μηχανεύτηκε ο Οδυσσέας να βάλει διόδια. Η μοναδική χώρα που έχει τόσα πολλά διόδια, που πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα, είμαστε εμείς. 13 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δωρεάν χρήση αυτοκινητοδρόμων.
Στη Δε Γερμανία, μέσα στο που το έχω πει 15 φορές, είναι ένα διαφορετικό καθεστώς. Ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνεις, θα έπρεπε, και το λέω έτσι για να το καταλάβετε, να πληρώνεις και κάτι, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τα χρυσοφόρα αυτά, διόδια, δεν τα καρπούται ο ελληνικός λαός. Διότι ακόμη και οι δρόμοι που χρησιμοποιούμε δεν έχουν παραδρόμους. Δηλαδή, που είναι συμβατική υποχρέωση του εργολάβου να δημιουργήσει παραδρόμους. Εγώ δεν θέλω να πάω από, από τη μεγάλη εθνική οδό, θέλω να πάω από τη μικρή δίπλα. Ούτε αυτό υπάρχει. Είναι πανευρωπαϊκή η πρωτιά μας. Κύριε Υπουργέ, να σας δώσω κάτι. Μόνο εμείς είμαστε έξυπνοι. Μόνο οι Έλληνες υπουργοί είναι έξυπνοι και βάζουν διόδια. Μόνο οι Έλληνες πρωθυπουργοί εφευρίσκουν τα διόδια για να εξυπηρετούνται οι φίλοι τους και οι ελίτ. Τι λέμε εμείς? Τα διόδια ανήκουν στο λαό. Δεν θα πληρώνει ο Έλληνας χρήματα σε κανένα μελογοργολάβο για να περνάει από το δρόμο και να πάει σπίτι του στη δουλειά του. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Και ξέρετε, πίστευα στη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον στα οικονομικά θα είναι καλύτερη. Δυστυχώς ούτε τη βάση δεν περνάτε με τα λεπάλληλα λάθη. Η Κομισιόν σας εξανάγκασε να τροποποιήσετε το πρόγραμμά σας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά είστε τόσα καλά παιδιά με τα μέσα ενημερώσεως, δίνετε τόσα εκατομμύρια ευρώ, που δεν πρόκειται να πούν το παραμικρό. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Σας ζήτησε να αλλάξετε πρόγραμμα. Σας έθεσε μπλόκο στο σχέδιο της κυβερνήσεως. Διότι όπως κατάλαβαν, εμείς το καταλάβαμε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν το κατάλαβαν, δεν ξέρω γιατί. Επιχειρήθηκε μέσω του Ταμείου Ανακάμψεως να ενισχύσετε τις δικές σας ελίτ, τους δικούς σας ολιγάρχες, τους λίγους και εκλεκτούς. Και πιστεύατε ότι εύκολα η Ευρώπη θα δεχθεί αυτή την διαπλοκή, την ιδιότυπη ιδιώνυμη μεταξύ ολιγαρχών, ελίτ, καναλιών και να το καταπιεί. Δεν το κατάπιε. Ζήτησαν λοιπόν εγγυήσεις διακυβερνήσεως για να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια θα δοθούν με υγιή οικονομικά κριτήρια. Κοινώς δεν θα δοθούν σε εκλεκτούς σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, θα θέλετε να το κάνουμε αυτό, κύριε Χαρακόπουλε? Δηλαδή, σεβόμαστε τους ομιλητές. Απλά πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για εμάς η πανδημία ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Πραγματικά. Μια χρυσή ευκαιρία για να επανασχεδιάσουμε το πρωτογενή μας τομέα. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί ερχόταν το Ταμείο Ανακάμψεως τρέιλερ, και να πάρουμε χρήματα και να τα επενδύσουμε στο πρωτογενή τομέα. Και αναφέρομαι με σχέδιο για τέταρτου βαθμού αγροτική ανάπτυξη και πέμπτου, όχι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η πανδημία λοιπόν του COVID, και σας διαβάζω ότι λέει ο ΟΗΕ, θα έχει συνέπειες στην παγκόσμια επιστημιστική ασφάλεια. Έχουμε αύξηση αριθμού των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα. Και προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Αυτό σας το λέγαμε από την πρώτη στιγμή εμείς εδώ. Η μόνη που το έλεγε η ελληνική λύση, γιατί όλοι οι άλλοι λένε τα άλλα. Σας λέγαμε ότι είναι ευκαιρία να σχεδιάσουμε το πρωτογενή τομέα. Είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα σχέδιο δεκαετίας, ώστε να έχουμε επάρκεια ή αυτάρκεια όσο μπορούμε περισσότεροι στα αγαθά. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία και την δολοφονήσατε. Την χάσατε για να βάλετε ανεμογεννήτριες να κάνετε δρόμους και τσιμέντα, τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά είναι δευτερευούς σημασίας για την οικονομία και για αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πριν δύο μήνες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που θα έρθει, φαντάζομαι σε λίγο, έλεγε στην Bild, θα έχουμε ένα κανονικό καλοκαίρι με διπλάσιο τουρισμό. Το αποτέλεσμα, Ζάκυνθος και Παλωνιά, μείον 60%, Κυκλάδες μείον 50, Κρήτη μείον 40, Μύκονος μείον 40, Καλά, εκεί ξεχυλίζουν και τα αφοδεύματα από την γελιότητα ενός κράτους που δεν έχει καταλάβει τα διαμάντια του τουρισμού. Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, λέω συγκεκριμένα, Χαλκιδική, προσέξτε τις υποδομές. Αυτό είναι κράτος. Δεκαετίες κάνατε ένα σάπιο κράτος. Τουριστική βιομηχανία χωρίς υποδομές και αποχετευτικό σύστημα. Πού το έχετε δει αυτό? Μία-μία λοιπόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας βάζουν κόκκινο. Και ο Πρωθυπουργός μας έλεγε άλλα πράγματα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και κυβερνήτης αγαθός ενίοτε ναυαγή. Είναι μια αρχαία ελληνική έκφραση. Και ανήρ σπουδαίως ατυχή. Εσείς όμως και ναυαγείτε και ατυχείτε. Δυστυχώς με τις επιλογές σας. Και ως πότε θα ανέχετε ο ελληνικός λαός τις επιλογές αυτές? Στο τελευταίο ταξίδι μου στην Κρήτη, με έπιασε θλίψη, κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς είστε από την Κρήτη. Πήγα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου να μην έχει air condition, 40 βαθμούς θερμοκρασία, να υδρώνουμε κύριε Υπουργέ μου, και να ρωτάω εγώ τον υπεύθυνο του αεροδρομίου και να μου λέει επί μια εβδομάδα 10 μέρες συμβαίνει αυτό. Σοβαρά. Να μην έχει air condition καλοκαιριάτικα και μου λέτε για υποδομές και μου λέτε για τουρισμό. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή τα αυτονόητα. Δεν σας λέω τώρα για το αποχαιρετικό πρασίνο προηγουμένως. Για το air condition. Μιλάμε, ήμασταν με τον κύριο Μιλωνάη, τον καλό συνάδελφο και τους υπόλοιπους. Έτρεχε ο υδρότας, φώναζαν οι τουρίστες εμάς, φώναζαν οι Έλληνες του Ηρακλείου μας. Θα σας πω όμως γιατί το κάνετε. Δυστυχώς το κάνετε για να απαξιώσετε το κρατικό αεροδρόμιο και όταν ετοιμαστεί το ιδιωτικό που ετοιμάζετε, να πούνε όλοι ανακουφιστήκαμε, ετοιμάζει το ιδιωτικό. Εδώ αργεί. Δεν είναι λογικές αυτές. Δυστυχώς. Και επίσης, θα το πω ευθέως και θα το πω και θα το ακουστεί γομά. Δεν είχε χαρτί υγείας στις τουαλέτες, χαρτιά λευκά να σκουπιστούν οι άνθρωποι. Ήρθαν οι τουρίστες Γερμανοί, μίλησε γερμανικά και μου το κατήγγειλαν. Πού πάτε βρε με τουρισμό έτσι? Πού πάτε βρε με τουρισμό έτσι? Σας λέω απλά πράγματα. Πώς μπορείτε να μιλάτε ακόμα για τουριστική βιομηχανία? Εσείς που ταξιδεύετε με τα αεροπλάνα από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, δεν βλέπετε τα λεωφορεία, δεν έχουν air condition που μεταφέρουν τον κόσμο? Πού πάτε μωρέ? Πού πάμε επιτέλους? Αφήστε την κυβέρνηση. Πού πάμε όλοι μαζί? Λεωφορεία με 50 βαθμούς θερμοκρασία μέσα δεν έχουν air condition. Δεν τα ακούτε εσείς, τα βλέπετε σε αυτά? Δεν σας μεταφέρουν με το λεωφορείο στο αεροδρόμιο? Μα είμαστε με τα καλά μας. Σας λέω τα απλά πράγματα. Δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο και ως Καραμαλής και να πει τη Φραπόρτ ή το Ελβενιζέλ. Ρε παιδιά, πάρτε 5 λεωφορεία ακόμα, βάλτε air condition μέσα, θα σκάψουν οι άνθρωποι, θα τα ποντίκια εκεί πέρα. Σας λέω τα αυτονόητα. Ποιο τουρισμό? Φύκια για μεταξωτές κορδέλες πουλάτε. Αυτό είναι το δυστύχημα. Βουλιάζει η Ολυμπιακή, το έμαθε το παραμύθι η πολιτεία. Ή όποια πολιτεία. Την πουλάει. Βουλιάζει ο ΕΣΕ, το έμαθε η πολιτεία. Την πουλάει. Βουλιάζουν τα αεροδρόμια, το έμαθε η πολιτεία. Τα πουλάει. Βουλιάζει η ΔΕΗ, το έμαθε η πολιτεία. Την πουλάει. Βουλιάζει η ΕΛΒΟ, το έμαθε η πολιτεία. Την πουλάει. Βουλιάζει η ΔΑΠ, η ΕΛΠΕ, το ΕΣΥ, τα πουλάμε κι αυτά. Πού είναι η χρηστή διοίκηση? Πού είναι το σχέδιο ώστε κάποια πράγματα, τα οποία είναι και μονοπωλιακού χαρακτήρα, τα οποία δίνουν και υπερκέρδος όπως το νερό, το ρεύμα? Το νερό δε θα είναι αγαθό πολλαπλών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια. Δεν δικαιούστε να πουλήσετε το νερό. Το καταλαβαίνετε? Δεν πωλείτε το νερό. Καταλάβετε το. Εξωτερικό χρέος 341 δις στο 205% του ΑΕΠ. Έλλειμμα 16,1 δις ή 9% του ΑΕΠ. Υπερδιπλάσιος δανεισμός σε σχέση με το προβλεπόμενο. Και μου λέτε και success story. Μου λέτε και επιτυχίες. Πρόβλεψη για ανάπτυξη λέει του ΑΕΠ κατά 6% στην Ελλάδα και κατά 3,8% στην Κύπρο. Μάλιστα. Λένε τα site της Νέας Δημοκρατίας βέβαια. Τι δεν λένε και τα μέσα ενημερώσεως, τα γνωστά που τα ελέγχετε έτσι κι αλλιώς και μας έχουν φημώσει. Ειλικρινά, πώς χαίρεστε εσείς οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας να βλέπετε τα υπόλοιπα κόμματα, όχι όλα βέβαια, να φημώνονται και να μην καλούνται? Πείτε μου, πώς χαίρεστε? Τι είδους δημοκρατική ευαισθησία διακατέχει βουλευτές και εκπροσώπους του ελληνικού λαού όταν βλέπει τα υπόλοιπα πρόγραμματα να μην καλούνται ποτέ επί δύο έτη σε μια ιδιότυπη, θα το πω ευθέως, φασιστική, αυταρχική φήμωση της ελληνικής λύσης και των υπολείπων κομμάτων? Πείτε μου πώς το ανέχεστε, πώς το δέχεστε εσείς δημοκράτες? Και μου πείτε δεν ελέγχετε τα κανάλια? Αφήστε το να πάει. Βαριά ιστορία της διαπλοκής στη χώρα. Είχαμε ύφεση λοιπόν για δύο χρόνια 11%. Χάσαμε ένα τεράστιο ΑΕΠ. Αλλά θα έχουμε και ανάπτυξη. Δηλαδή είχα 10 ευρώ στη τσέπη μου, έχασα τα 11, δανείστηκα κιόλας και θα έχω ανάπτυξη μισό μετά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και ρωτήσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ στην Επιτροπή, ο κύριος Βιλιάρδος, εάν κάνει συμβόλαια προαγοράς, τα futures που λέμε, για το πετρέλαιο. Για να εξασφαλίσετε χαμηλότερες τιμές. Το πιο απλό από όλα, σας το είπαμε στον πρόεδρο της ΔΕΗ. Δεν είχε ιδέα ο άνθρωπος ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Πού είναι οι τεχνοκράτες σας, οι μεγάλοι, όταν ο πρόεδρος της ΔΕΗ δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα? Και ήταν έτσι, κύριε Βιλιάρδο. Δεν ήξερε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, κύριε συνάδελφε. Αυτός είναι ο ειδικός. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά. Θα το πω ευθέως. Και η απάντησή του, ξέρετε ποια ήταν για να γελάει κάθε επικραμμένος? Δεν θέλει να παίζει τα χρήματα του ελληνικού λαού στο χρηματιστήριο. Εκτός τόπου και χρόνου. Άλλα του λες, άλλα λέει.
Και την επόμενη μέρα ακριβώς ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι τις επικουρικές θα τις πέσει το χρηματιστήριο κάποιος άλλος ο οποίος έχει το καταδίωκτο. Βγάλετε συμπεράσματα μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει από εδώ, από εκεί, γιατί δεν έχει σχέδιο. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κακή κριτική σε κανέναν. Επιχειρούμε κάθε φορά να σας δείχνουμε τη σωστή οδό. 150 επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με τη χρεοκοπία, δεν δικά μου λόγια, επαγγελματικού επιμελητήριου. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει μετά το τέλος των 41 δισμετρητών στήριξης λόγω της πανδημίας. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Και αυτά είναι δανεικά. Δανεικά με άδεια ταμεία και με χρέη. Πραγματικά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Του το έχουν πει οι σύμβουλοι του. Και γι' αυτό και κλιμακώνει η αντιπολίτευση. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα, θλίβομαι. Μια παρένθεση για τα όσα άκουσα από τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει, χτυπώντας με ύβρις και με λάσπιο σε ένα βαθμό, σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ηθική υπόσταση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλα προς άγραμψη υφών. Όχι. Είναι λάθος τακτική. Μόνο με επιχειρήματα και προτάσεις μπορείς να την παρατεθείς. Και πρέπει να είναι προσεκτική η αξιωματική αντιπολίτευση όταν αναφέρεται σε θέματα ηθικής, θα το πω ευθέως, και γενικεύει το ειδικό. Είναι η αρχή του φασισμού. Και αυτό ισχύει και για μας και για εσάς. Το έκανε πρώτος ο Πρωθυπουργός διχάζοντας τους Έλληνες, μιλώντας για ψεκασμένους και αψέκαστους. Και τώρα το κάνει ο κύριος Τσίπρας, που φαίνεται ότι μυρίζει εκλογές και αυτός και θέλει να κλιμακώσει. Όχι. Δεν θα πέσουμε στο βούρκο της συκοφαντίας, της ύβρεως, της λάσπης, ως ελληνική λύση. Όρθιοι θα πορευτούμε με επιχειρήματα και προτάσεις. Όχι. Και αυτό θα το σταματήσουν όλοι. Όταν λέω όλοι, αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάλαβαν ή δεν άκουσαν τι είπε ο κ. Τσίπρας. Ψάξτε να το καταλάβετε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζονται μνημόνια. Και ρωτώ τους νεοδημοκράτες, καλούς συναδρέφους, για ποια μεταρρύθμιση του κράτους μιλάτε? Όταν από το 2014 έως και το 2020 οι δημόσιοι υπάλληλοι πήγαν από 600.700. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ενώ στο μεθοπρόθεσμο η ίδια η Νέα Δημοκρατία που απήχε ο Πρωθυπουργός που δεν ήταν εδώ, μιλάει για 35.000 ακόμα προσλήψεις ως το 24-25. Μα οι προσλήψεις γίνονται για να βάλετε τα δικά σας παιδιά και να έχετε ψηφοφόρους, δυστυχώς. Αλλά διωγγώνεται το ήδη διωγγωμένο χρέος και υπερχρεώνεται την επόμενη γενιά, τους επόμενους Έλληνες που έρχονται. Και θα το πω για να το καταλάβουν κάποιοι. Φέρνουν μήλα από Ιταλία, έτοιμα συσκευασμένα 60 λεπτά, και από την Πολωνία. Τα Σκόπια έβαλα χιλιάδες στρέμματα κερασιού. Θέλουν ουσιαστικά να πεθνέ, όπως τα ακούτε, και τα κεράσια άρχισαν να ευδοκιμούν στον νόμο Πέλλας, όπου που κατάγομαι εγώ, με νέες ποικιλίες. Το πήρα χαμπάρι Σκοπιανή και με ειδικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σκοπιανή βάζουν χιλιάδες στρέμματα κερασιών. Και δεν υπάρχει μια αντίδραση, μια αντίσταση. Κάτι να κάνουμε. Τιμή Καλαμποκιού, 10 Ιουλίου του 2021, 30 λεπτά το κοινό. Και όλο αυτό βουλγαρικής προέλευσης. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει καλαμπόκι. Δεν παράγουμε καλαμπόκι. Δεν έχουμε αποθήκευση καλαμποκιού. Τα λέω όλα αυτά γιατί για μας, θα το πω ευθέως, ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική, κτηνοτροφική, αλλιευτική οικονομία είναι η πηξίδα που θα αναδείξουν την ανάπτυξη την πραγματική στη χώρα μας για τα επόμενα 10 χρόνια. Η σκάλα της επιτυχίας πρέπει να στηριχθεί σταθερά πριν την ανέβεις επάνω. Γιατί αν επιχειρήσεις να ανέβεις στη σκάλα της επιτυχίας χωρίς να τη σταθεροποιήσεις, θα πέσεις κι εσύ και θα πέσει και ο λαός που στήριξε ελπίδες επάνω σε έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει σκάλα, δουλειά, εργασία, επιτυχία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω και για τα εθνικά θέματα μερικά πράγματα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία συνεχώς ό,τι τις λέμε και στρεβλά πολλές φορές. Είχα πριν ένα χρόνο πει εδώ στον κύριο Δένδια να βρει την Ινδία. Να πάει να βρει την Ινδία, η οποία είναι εχθρός του Πακιστάν, φίλη της Τουρκίας στο Πακιστάν. Πάντε βρείτε, είπα, την Ινδία. Χθες ανακοίνωσε περί χαρής. Τον επιδοκιμάζουμε κι εμείς για αυτή την επιλογή του, όπως θα επιδοκιμάζουμε κάθε τι θετικό. Αλλά και θα αποδοκιμάζουμε δηλώσεις Δένδια ότι θα τηρήσει η Νέα Δημοκρατία τη Συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν είναι προδοτική. Το αποδοκιμάζουμε. Επιδοκιμάζω και επικροτώ και επιχαίρω τον Έλληνα Πρωθυπουργό που άκουσε την ελληνική λύση και επιχειρεί να κάνει επιτέλους Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Έβγε του.
Μία επιλογή που από την πρώτη στιγμή πιέσαμε να γίνει. Μία επιλογή που φωνάζαμε, ουρλιάζαμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί. Απορώ όμως. Πάλι το ΕΛΙΑΜΕΠ θα είναι μπροστά. Πάλι ο κύριος Ντόκος. Έτσι θα κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ας καλούσε την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Τσίπα, τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βαρουφάκη, εμάς να συνομιλήσουμε. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι Συμβούλιο ΕΛΙΑΜΕΠ. Εδώ λοιπόν αποδοκιμάζουμε και απορρίπτουμε την επιλογή του κύριου Ντόκου για να σχεδιάσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Επιδοκιμάζουμε και πάλι την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τα ντρόνους. Μπράβο στον κύριο Παναγιωτόπουλο, έστω και αργά μας άκουσε. 1,5 χρόνο του έχω δώσει σχέδια. Και στο Κιλκίς υπάρχει εταιρεία και στην Κρήτη να κάνουμε ΣΔΙΤ, να οργανωθούμε σωστά, γιατί αυτά που έρχονται είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Μπράβο στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Αποδοκιμάζουμε όμως την επιλογή του να μην χαιρετήσει ή να μην κοιτάξει τα συγκεκριμένα ντρόνους να φέρουν και πυραυλικά συστήματα επάνω. Δεν θέλουμε κατόψεις. Δεν θέλουμε κατοπέψεις μόνο, να βλέπουμε τι κάνει ο εχθρός. Θέλουμε να αποκτήσουμε ισχύ, δύναμη πυρός για να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε εχθρό. Αυτό θέλει η ελληνική λύση και αυτό θα επιβάλλουμε. Επίσης, απορώ τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΚΙΝΑΛ. Δύο βουλευτές του πήγαν σε μία πορεία στη Θράκη. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην πορεία αυτοί φώναζαν «Είμαστε Τούρκοι, είμαστε Τούρκοι». Και αυτό δικαίωμά τους. Να αισθάνονται Τούρκοι. Δεν είναι δικαίωμα κανενός κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου όμως να έχουν στους κόλπους τους ανθρώπους που με τη διάθεσή τους, τις επιλογές τους, αλλά κυρίως τις πράξεις τους, κινδυνεύει η χώρα με ακροτηριασμό στη Θράκη. Έπρεπε να διαγραφούν και οι δυο από την πρώτη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι αν ήταν άλλο κόμμα θα το έκανε. Τι φοβούνται και δεν το κάνουν. Χαίρομαι όμως που αδερφοί μουσουλμάνοι είναι περίπου 120.000. 400-500 νοματέοι. Οι υπόλοιποι 119.500 μουσουλμάνοι αδερφοί μας ούτε καν πήγαν, ούτε καν ασχολήθηκαν, ούτε καν τους λογάριασαν. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και είμαι πεπισμένος ότι με την καλή πολιτική που πρέπει να ασκηθεί σοβαρά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι αδερφοί μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους Έλληνες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ήταν ο Πρωθυπουργός, δεν είναι. Χθες η δήλωση του Πρωθυπουργού προσωπικά με σόκαρε. Θα δώσω ελευθερία σε όσοι το δικαιούνται. Η ελευθερία, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δικαίωμα για ολίγους, της ελίτ ή ολιγάρχες ή αυτούς που μας ακούνε. Η ελευθερία, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας κατακτήθηκε με αίμα αθώων και όχι μόνο Ελλήνων. Μην απειλείτε με στέρηση ελευθερίας. Η δράση φέρνει αντίδραση. Για να είστε πιστικοί, πρέπει να είστε πιστευτοί, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Για να είστε πιστευτοί, πρέπει να είστε αξιόπιστοι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς ως κυβέρνηση δεν είστε ούτε πιστευτοί, ούτε αξιόπιστοι. Πόσα λάθη να κάνετε ακόμα στη διαχείριση της πανδημίας, πρωτοβάθμια περίθαλψη και όλα αυτά που σας λέγαμε, φάρμακο, αυτό που σας λέγαμε, για να καταλάβετε ότι κάνετε λάθη. Είναι δυνατόν ακόμη και τώρα ο Πρωθυπουργός να μιλάει για κλείσιμο νοσοκομείων? Λάθος. Άκερο. Εκτός τόπου και χρόνου δήλωση. Κάναμε αγώνα ως χώρα για να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία. Όταν δεν έχεις τη συνένεση του ελληνικού λαού, συνολικά του λαού και την αποδοχή, τότε επιχειρείς δια της βίας, λιδωρίας ή ύβρεως να επιβληθείς. Τότε έχεις ξεφύγει από τα όρια της δημοκρατίας. Έχει περάσει η επιλογή της κυβέρνησης στα όρια του αυταρχισμού. Το υποχρεωτικό του εμβολίου είναι ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Γι' αυτό αγωνίζεται η ελληνική λύση. Για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την μη υποχρεωτικότητα. Καταλάβετε το. Όποιος θέλει θα το κάνει. Όποιος θέλει και πιστεύει, και στο κόμμα μου, οι βουλευτές μου και τα μέλη του κόμματός μου, δεν υποχρέωσα κανέναν, ρωτήστε τον, να κάνει να μην κάνει το εμβόλιο. Αυτό λέμε εμείς. Κανέναν δεν αποτρέψαμε και κανέναν δεν πήγαμε να κάνει με το ζόρι το εμβόλιο να το κάνει. Καταλάβετε το. Υπηθώ. Μόνο με το να πείσουμε τον Έλληνα ότι έχετε δίκιο, αν έχουμε άδικο εμείς, θα μπορέσετε να δώσετε λύση. Με τη βία, όχι. Με την αντιδημοκρατική επιλογή, όχι. Με τον αυταρχισμό, όχι. Με τον τρόμο, όχι. Δημιουργείται άλλου είδους ανακλαστικά. Κλείνοντας,
θα ήθελα να πω ότι με λυπεί που η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος, οι Ιεράρχες δεν αισθάνονται την ανάγκη να συσκεφτούν και να Αγίο Πνεύματι να απευθύνουν λόγο παρηγορίας, όπως ακριβώς το λέω, στηρίξεως και ελπίδα στο Πίμνιο και στους Ορθοδόξους. Δεν εντοπίσει η ζεπτή ιεραρχία ότι στο ξεπώνυμο πλήρωμα πρέπει να δώσει απαντήσεις για συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς ως Ελληνική Λύση λέμε πρέπει. Πρέπει να μιλήσει ο κλήρος, πρέπει να μιλήσουν οι ιεράρχες, αλλά όχι να γίνουν δεκανίκοι της όποιας κυβέρνησης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριοι συνάδελφοι, ο κόσμος θέλει αξιοπρέπεια. Ο ελληνικός λαός θέλει σεβασμό. Θέλει αγαθά και τροφή. Δεν θέλει κλειδί. Θέλει καλό βιωτικό επίπεδο. Ο σεβασμός για την ελληνική λύση προς τον άνθρωπο είναι το ύψιστο αγαθό της δικής μας πολιτικής αντίληψης. Όλα τα κινήματα, όλες οι αντιδράσεις, όλες οι επαναστάσεις και εμείς έγιναν γιατί η πολιτεία δεν σεβάστηκε τον πολίτη. Δεν σεβόταν τον πολίτη. Γιατί η πολιτεία άλλα τους έλεγε προεκλογικά και άλλα έκανε μετεκλογικά. Για εμάς ο σεβασμός στον Έλληνα είναι η πηξίδα που θα οδηγήσει στην πραγματική αλλαγή του τόπου. Μια τετραετία θέλουμε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα, θα πορευτούμε προς τα μπροστά, γιατί αξίζει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα μια καλύτερη Ελλάδα. Πρώτα η Ελλάδα λοιπόν και πρώτα οι Έλληνες. Να είστε καλά.